συνέλθει σήμερα ο κύριος Στεργίου, θέλω να πω ότι η πρόκληση του να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή με σαχαρό διαβήτη τύπου 2 ή τύπου 1 και χρόνια νεφρική νόσο είναι πάρα πολύ συχνά μια πρόκληση που θα βλέπουμε μπροστά μας, και αυτό πόσο σημαντικό είναι να την αντιμετωπίσουμε και με επιτυχία θα το καταλάβουμε αν θυμηθούμε κάποιες βασικές αρχές. Ακούσαμε λοιπόν ότι οι ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη κατά ένα 25% θα έχουν και κάποιο βαθμού νεφρική δυσλειτουργία. Ξέρουμε επίσης ότι η συχνότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Ξέρουμε ότι η χρόνια νεφρική νόσος αυξάνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και αυξάνει επίσης και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που ίσως στη χώρα μας δεν του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Και τέλος, ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ ασθενών με σαχαρώδη διαβήτη. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, σας είπα γνωστά πράγματα, αλλά δεν θέλω να πιστέψετε έτσι ότι θα ασχοληθούμε και θα επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία ήδη τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, γιατί οι εποχές αλλάζουν και όπως έτσι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι στόχοι που θέτουμε για τη ρύθμιση των ασθενών με διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσο. Και έτσι, ενώ στο παρελθόν το μόνο το οποίο μας ενδιέφερε ήταν να πετύχουμε τον γλυκαιμικό στόχο, σήμερα ξέρουμε ότι ο στόχος αυτός πρέπει να είναι συγκεκριμένος και εξατομικευμένος, και δεν αρκεί μόνο να τον επιτύχουμε, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε και τους ασθενείς και να φροντίζουμε να διατηρείται αυτός ο στόχος, ο γλυκαιμικός, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και ταυτόχρονα να το επιτυγχάνουμε όλο αυτό, μειώνοντας και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και, αν είναι δυνατόν, και τον κίνδυνο εξέλιξης της χρονίας νεφρικής νόσου. Είμαστε τυχεροί, γιατί κάθε χρόνο ανανεώνονται οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με διαβήτη. Και εδώ έχω για παράδειγμα τους γλυκαιμικούς στόχους που θέτονται για όλους τους ενήλικους ασθενείς. Στο κέντρο αυτών των γλυκαιμικών στόχων βρίσκεται και παραμένει ακόμη και σήμερα η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ασθενής με σαχαρώδη διαβήτη, εκτός από την περίπτωση των γυναικών σε εγκυμοσύνη, έχει σαν στόχο τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 7, χωρίς να έχει σημαντικές υπογλυκαιμίες. Και μάλιστα, αν έχουμε ασθενείς, στους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε και χαμηλότερες τιμές γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας ή οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή, τότε είναι και επιθυμητό και ωφέλιμο για αυτούς τους ασθενείς να επιτυγχάνουμε χαμηλότερες τιμές. Ίσως θα μπορούσαμε να θέσουμε λιγότερο αυστηρούς στόχους, όπως για παράδειγμα γλυκοζηλιωμένη κάτω από 8, αν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν περιορισμένο ή μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης, ή αν ξέρουμε ότι οι πιθανές παρενέργειες ή ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας θα επισκιάσει τα ενδεχόμενα ωφέλη. Έτσι λοιπόν, και στο 2022 τις κατευθυντήριες οδηγίες βλέπουμε αυτό τον πίνακα, ο οποίος μας έχει σε μια σειρά και μας απαριθμεί όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν εξατομικεύουμε τον γλυκαιμικό στόχο για τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Στο κέντρο λοιπόν βρίσκεται η γλυκοζηλιωμένη 7% και μπορούμε να στοχεύσουμε πιο χαμηλά ή να είμαστε πιο χαλαροί ανάλογα με τους κινδύνους υπογλυκαιμίας ή ανεπιθύμητων ενεργειών από τη φαρμακευτική αγωγή, ανάλογα με την διάρκεια της νόσου του κάθε ασθενή, με το προσδόκιμο επιβίωσης, με τους ήδη εγκατεστημένους παράγοντες, με τις ήδη εγκατεστημένες καρδιαγγειακές επιπλοκές, με τις προτιμήσεις του ασθενή, με τις δυνατότητες που έχει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας, αλλά και, όπως βλέπουμε εδώ, με βάση τις σημαντικές συνοσιρότητες. Και μια από αυτές τις συνοσιρότητες φυσικά είναι η χρόνια νεφρική νόσος. Στο παρελθόν, από μελέτες που γνωρίζετε όλοι, όπως η DCCP, η UKPDS, με όλες τα πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς που είχαν, είχε φανεί ότι εντατικοποιημένος γλυκαιμικός έλεγχος, δηλαδή γλυκοζηλιωμένη περίπου 7%, είχε συσχετιστεί με μείωση της εμφάνισης μικροαγγειακών επιπλοκών, ανάμεσα σε αυτές και η διαβητική νεφρική νόσος, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Από την άλλη μεριά, υπήρχαν και παραπάνω μεταγενέστερες μελέτες, τις οποίες έδειξαν ότι ο εντατικοποιημένος γλυκαιμικός έλεγχος καθυστερεί εμφάνιση και εξέλιξη αλβουμινουρίας, αλλά και έκπτωση του EGFR τόσο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 όσο και ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Αν ψάξουμε όμως να βρούμε έναν ιδανικό γλυκαιμικό στόχο για ασθενείς που έχουν συγκεκριμένα χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 ή και χειρότερο, τότε δεν θα βρούμε πολλά δεδομένα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο ιδανικός γλυκαιμικός στόχος, με εξαίρεση ίσως ασθενείς που υποβάλλονται σε έξω νεφρική κάθαρση, που φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο αν διατηρείται η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ανάμεσα στο 7 και στο 8. Γιατί αν είμαστε σε γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη πάνω από 8 ή κάτω από 7, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου ή θανάτου από οποιαδήποτε αίτια, μιας και η καμπύλη έχει ένα έτσι, σχήμα U. Είδαμε λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως, και τις φετινές πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την KDIGO και τους νεφρολόγους,
όπου έχουν θέσει το ανώτερο όριο. Ανεξαρτήτως λοιπόν της νεφρικής νόσου, όσο χαλαρή και αν θέλουμε να είμαστε με τους ασθενείς αυτούς, πρέπει η γλυκοζηλιομένη να είναι κάτω από 8. Και με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες που προαναφέραμε, συμφωνούν ότι μπορεί να είναι και πιο αυστηρή αυτή η ρύθμιση. Για ένα ασθενή, για παράδειγμα, που έχει σταδίου 1, σταδίου 2 νεφρική νόσο, η γλυκοζηλιομένη κάτω από 6,5, αν δεν υπάρχουν συνοσηρότητες και κίνδυνος υποβλικεμίας, μπορεί να είναι ο στόχος ο οποίος θα θέσουμε. Για πρώτη φορά, πάντως, φαίνεται εδώ ότι με βάση τη βαρύτητα της χρόνιας νεφρικής νόσου, έτσι μπορούμε να προσαρμόζουμε τον στόχο της γλυκοζηλιομένης αιμοσφαιρίνης. Μέχρι τώρα μου σας μιλάω για γλυκαιμικό στόχο μόνο μέσα από τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και θα μπορούσε πάρα πολύ εύστοχα κάποιος να μου πει ότι ναι, αλλά είναι αξιόπιστη η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη όταν μειώνεται το EGFR. Δυστυχώς, όσο μειώνεται ο αριθμός πειραματικής διήθησης, τόσο φθήνει και η αξιοπιστία της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Και μάλιστα φαίνεται ότι είναι αναξιόπιστη όταν το GFR είναι κάτω από 30. Γιατί η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, εκτός από την γλυκόζη και την αιμοσφαιρίνη, επηρεάζεται και από μια πληθώρα άλλων παραγόντων, ενδεικτικά λέω μεταβολική οξέωση, όπως βλέπετε δίπλα στο σχήμα, ανεμία, μεταγγίσεις, εξωγενής χορήγηση ερυθροποιητίνης, καταστάσεις που υπάρχουν στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Σε κάποια έτσι αρκετά παλιά δημοσίευση, διάβασα ότι θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η πραγματική γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη για έναν ασθενή που έχει GFR κάτω από 30 είναι αυτή που μετράμε προς αυξημένη κατά 0,5 έως 1%. Είναι μια αδρή εκτίμηση, βέβαια δεν μπορεί να ισχύσει για όλους τους ασθενείς με τον ίδιο τρόπο. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της μείωσης της αξιοπιστίας της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, είχε γίνει προσπάθεια προφανώς για να ανεβρεθούν πιο αξιόπιστοι αντίστοιχοι τέτοιοι γλυκαιμικοί δείκτες που θα μπορούσαν να αποτελούν στόχους στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Είχε προταθεί λοιπόν η χρήση της γλυκοζηλιωμένης αλβουμίνης, που ήταν ένας δείκτης εκτίμησης γλυκαιμικού ελέγχου των τελευταίων 2 εβδομάδων. Δεν περπάτησε όμως, παρότι υπήρχε έτσι υψηλή προσδοκία για να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για τρεις συγκεκριμένους λόγους, από ό,τι συμπεραίνω εγώ. Πρώτον, γιατί δεν συνταγογραφείται και δεν αποζημιώνεται. Και το κόστος, ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς με τη συνοσηρότητα που μπορεί να έχουν, με τις πολλές συνοσηρότητες, την πολυφαρμακία, τις συχνές ανάγκες για ιατρική παρακολούθηση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη σταθμισμένη μέθοδος μέτρησης. Άρα και πάλι, αν δεν υπάρχει σταθμισμένη μέθοδος, και εδώ το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αξιόπιστο. Και επηρεάζεται σίγουρα από τα επίπεδα της αλβουμινουρίας. Άρα, σε ασθενείς που έχουν σημαντικού βαθμού αλβουμινουρία, πάλι δεν είναι χρήσιμη αυτή η μέτρηση. Αυτό που παραμένει χρήσιμο αναλύοντας τον χρόνο είναι ο αυτοέλεγχος της γλυκόζης. Είτε μιλάμε για αυτοέλεγχο γλυκόζης νηστείας, είτε μιλάμε για αυτοέλεγχο μεταγευματικής τιμής γλυκόζης. Είναι κάτι λοιπόν που δεν πρέπει να ξεχνάμε, να ζητάμε από τους ασθενείς όταν τους παρακολουθούμε. Δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητήσουμε την αξία αυτών των μετρήσεων, ειδικά όταν η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, είπαμε, δεν θα είναι τόσο αξιόπιστη. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, βιώνουμε έτσι μια τεχνολογική εξέλιξη πάρα πολύ έντονη στον τομέα του σαχαρώδη διαβήτη και έχουν βρεθεί διαθέσιμες στα χέρια παιδικά μας αλλά και των ασθενών οι συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Είτε μιλάμε για συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν real-time δεδομένα, είτε μιλάμε για συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία flash, μας έχουν δώσει μια πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες προφανώς κάποιοι τις αξιοποίησαν κατάλληλα και έχουμε καταλήξει στο να έχουμε πλέον και νέους δείκτες ως γλυκαιμικούς στόχους. Ενδεικτικά μπορώ να πω το time in range, το χρόνο δηλαδή ενός 24ωρου κατά το οποίο τη διάρκεια της ώρας μέσα σε ένα 24ωρο κατά τις οποίες ο ασθενής βρίσκεται σε τιμές γλυκόζης από 70 μέχρι 180 μιλιγκράμμα ανά DL και το GMI, έναν δείκτη εκτίμησης της μέσης τιμής γλυκόζης. Το 2019, στις συστάσεις που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τους γλυκαιμικούς στόχους που θα πρέπει να προκύψουν μέσα από την αξιοποίηση των δεδομένων των συσκευών CGM, είδαμε ότι και για τους ασθενείς με τύπου 1 αλλά και για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, όπως φαίνεται εδώ στην πρώτη μπάρα, ιδανικός στόχος είναι ότι το timing range να είναι τουλάχιστον πάνω από 70% και οι υπογλυκαιμίες αντίστοιχα κάτω από 5% ή οι τιμές άνω του 180 λιγότερο από 25%. Βλέπουμε και εδώ, ανεξαρτήτως σταδίου νεφρικής δυσλειτουργίας και ανεξαρτήτως ύπαρξης ή όχι νεφρικής νόσου, ότι αν μιλάμε για πιο ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς υψηλού κινδύνου, για παράδειγμα, να εμφανίσουν υπογλυκαιμίες, η στόχη αυτή και εδώ και σε αυτά τα metrics μπορεί να είναι πιο χαλαρή.
Όμως αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται και αποζημιώνονται μόνο από τους ασθενείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με διαβήτη τύπου 1. Εγώ λοιπόν διερωτώ με ότι δεν θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι δείκτες, ειδικά για ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο χρονίας νεφρικής νόσου, όπου η γλυκαιμική μεταβλητότητα είναι και υψηλότερη. Και είναι υψηλότερη αποδεδειγμένα, βάσει παθοφυσιολογίας. Αφού είναι μειωμένη η κάθοση της γλυκόζης, είναι πιο πιθανό να έχουν συχνότερα μεταγευματικές υπεριγλυκαιμίες. Και αφού είναι μειωμένη γενικά η νεφρική κάθαρση, είναι μειωμένη και είναι μάλλον παρατεταμένος και η διάρκεια ημίσιας ζωής της ενδογενώς παραγόμενης ινσουλίνης, αλλά και των αντιδιαβητικών εξωγενώς χορηγούμενων φαρμάκων, είναι μειωμένη η νεφρική γλυκονεογένεση. Σαν αποτέλεσμα, μετά από παρατεταμένη νηστεία, μπορεί οι ασθενείς πιο εύκολα να εμφανίζουν υπογλυκαιμία. Εγώ λοιπόν θα λέω ότι αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες για αυτούς τους ασθενείς. Δεν βρήκα κάποια μεγάλη μελέτη σε μεγάλο αριθμό ασθενών που να κατέληξε σε κάποια έτσι, δεδομένα που δεν τα περιμέναμε. Βρήκα όμως μια πιλωτική μελέτη που με έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Βλέπετε δεξιά στην εικόνα δεδομένα από συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης 6 μόνο ατόμων. Το άτομο Α είναι ένα άτομο χωρίς σαχαρώδη διαβήτη, ενώ τα 5 υπόλοιπα άτομα είναι άτομα που έχουν διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Κοιτώντας αυτή την εικόνα, πολλές πληροφορίες μπορούμε να βγάλουμε. Κάθε φορά που την κοιτάω, σκέφτομαι και κάτι διαφορετικό. Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ανάμεσα στους ασθενείς που έχουν σαχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσο, είναι πάρα πολύ ετερογενή τα δεδομένα τους, οι τιμές της γλυκόζης μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι όλοι οι ασθενείς με διαβήτη που έχουν τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο, επειδή ακριβώς έχουν αυτό το κοινό, έχουν και κοινό διαβήτη. Συνεχίζουν τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή. Το δεύτερο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι το να επιτύχουμε τους αυστηρούς στόχους που θέτουμε για ασθενείς γενικά που δεν έχουν χρόνια νεφρική νόσο, που είπαμε time in range πάνω από 70%, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από αυτούς τους 5 ασθενείς, βλέπουμε ότι μόνο ο ασθενής E έχει πετύχει αυτούς τους στόχους. Και ένα τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε για κανένα λόγο στη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Για έναν οποιοδήποτε άλλο ασθενή, μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη 4,8 με φάρμακα που δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες μπορεί να θεωρούνταν ότι είναι ιδανική. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής, 27% του 24ωρου του, βρίσκεται σε υπογλυκαιμία και μάλιστα 15% του 24ωρου σε level 2, σε πολύ χαμηλή τιμή γλυκόζης, κάτω από 54 μιλιγράμμα NDI. Αν έβλεπα και κάτι άλλο, θα έλεγα ότι εν τέλει από το στόχο που έχουμε πει για αυτούς τους ασθενείς, 7 με 8 γλυκοζηλιωμένοι, κανένας ασθενής δεν τον έχει πετύχει. Άρα μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Και για να κλείσω το θέμα των γλυκαιμικών στόχων, εν τέλει θα πω ότι έχουμε τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την οποία τη μετράμε 2 φορές το χρόνο και μέχρι 4 φορές, αν δεν επιτυχάνεται ο στόχος και τροποποιείται η φαρμακευτική αγωγή για να δούμε το νέο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας ότι αν μιλάμε για στάδιο 4-5 ή για ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, τότε η αξιοπιστία της είναι πολύ χαμηλή. Αυτό που δεν χάνει την αξία του είναι ο αυτοέλεγχος γλυκόζης. Και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, ακόμα και αν δεν αποζημιώνονται για ασθενείς που φοβόμαστε ότι μπορεί να έχουν συχνά υπογλυκαιμίες, έστω για 2 εβδομάδες, για 4 εβδομάδες, μια έτσι πιλωτική, δοκιμαστική χρήση για να πάρουμε δεδομένα και να βγάλουμε συμπεράσματα, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αφού λοιπόν θέσαμε τους γλυκαιμικούς στόχους, θα πρέπει προφανώς αυτούς τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουμε και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να τους πετύχουμε. Η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζει διάφορα χαρακτηριστικά. Να είναι αποτελεσματική στη γλυκαιμική δράση, να είναι ασφαλής και να μην προκαλεί υπογλυκαιμίες, να ξέρουμε αν απαιτεί να τροποποιήσει τις δόσεις επειδή έχει νεφρική κάθαρση και να την εφαρμόζουμε, να είναι οπωσδήποτε ασφαλής για το καρδιαγγειακό, γιατί είπαμε ότι είναι ασθενής αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου και πλέον προκρίνονται τα φάρμακα τα οποία έχουν και καρδιαγγειακό όφελος. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να έχουν και νεφρικό όφελος. Υπάρχουν πολλά αντιδιαβητικά φάρμακα, πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Είμαστε όμως τυχεροί σε αυτή την περίπτωση αυτών των ασθενών, γιατί δεν θα μας μπερδέψουν οι πολλές επιλογές. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και εδώ και οι Αμερικανοί διαβητολόγοι και οι νεφρολόγοι μέσω της K-Dicus συμφωνούν. Και αυτό έτσι μας λύνει ας το πω τα χέρια. Λέμε λοιπόν ότι σε έναν ασθενή που έχει διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο, από την αρχή της διάγνωσης χρειάζονται παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, δίαιτα και άσκηση,
και πρώτης γραμμής θεραπεία, ο συνδυασμός μετφορμίνης και SGLT2 inhibitor. Συμπληρωματικά, αν με την παραπάνω θεραπεία δεν εκπληρώνονται οι γλυκαιμικοί στόχοι, τότε θα προσθέσουμε αντιπεριγλυκαιμική φαρμακευτική αγωγή κατά περίπτωση. Και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτά τα δύο πρώτα φάρμακα στην πρώτη γραμμή θεραπείας και γιατί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μετφορμίνη δεν έχει χάσει τη θέση της στο πρώτο βήμα και σε αυτούς τους ασθενείς. Επιγραμματικά έχει ισχυρή γλυκαιμική αποτελεσματικότητα, έχει ευεργετική επίδραση στο βάρος σώματος. Οι γαστρεντερικές διαταραχές είναι τόσο εξαρτώμενες και είναι ήπιες. Ούτε 3% των ασθενών, αν κάνουμε έτσι μια προσεκτική τυπλοποίηση, δεν θα χρειαστεί να διακόψει τη μετφορμίνη εξαιτίας γαστρεντερικών διαταραχών. Γνωρίζουμε για τη μακροχρόνια χρήση μετφορμίνης και την ανεπάρκεια επιπέδων βιταμίνης 12, αλλά και εδώ έχουμε δει από μελέτες ότι δεν μεταφράζεται κλινικά σε ανεπιθύμητες εκβάσεις, δηλαδή σε νευροπάθεια ή σε μακροκυταρική ανεμία. Ενώ το θέμα μετφορμίνης και υπογλυκαιμίας νομίζω ότι έχει λήξει. Ξέρουμε ότι η μετφορμίνη δεν προκαλεί σοβαρές υπογλυκαιμίες. Είναι μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση. Ακόμα και μελέτες οι οποίες αναφέρουν ήπια υπογλυκαιμία από τη χρήση της μετφορμίνης είναι μελέτες που δείχνουν τεράστια διακύμανση στα αποτελέσματά τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γαλακτική οξέωση. Αναφέρεται επίμονα ως παρενέργεια των διγουανιδίων. Κυρίως όμως αυτό αφορά παλιότερα διγουανίδια που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, βιουφορμίνη, φεμφορμίνη και όχι τη μετφορμίνη. Και αν στην βιβλιογραφία ψάξουμε να δούμε δεδομένα από μελέτες που δείχνουν κλινικά σημαντική γαλακτική οξέωση, τα περισσότερα καταλήγουν να μας πούνε ότι είναι μεν εξαιρετικά σπάνια κατάσταση, αλλά και ότι όταν συμβαίνει, συμβαίνει από κατάλληλη χρήση της. Και μέσα στην ακατάλληλη χρήση της είναι και η χρήση της σε νεφρική ανεπάρκεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θυμόμαστε καλά τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναθεωρήθηκαν το 2016 και ισχύουν μέχρι σήμερα και μας λένε ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε άφοβα σε άτομα με σταθερή χρόνια νεφρική νόσο μέχρι σταδίου 3α, δηλαδή GFR45, και αν μιλάμε για στάδιο 3β, μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε με μείωση της δόσης το 50% και πολύ συχνό monitoring νεφρικής λειτουργίας ανά 3 μήνες. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μετφορμίνη. Βρίσκεται ακόμη στην πρώτη γραμμή, παρά τις νέες απαιτήσεις για αυτούς τους ασθενείς, γιατί φαίνεται ότι έχει και μεταβολικές, αλλά και μη μεταβολικές δράσεις, που στο παρελθόν θεωρήθηκαν ωφέλιμες για το καρδιαγγειακό σύστημα. Όμως εδώ θέλω να πω ότι οι μελέτες που την έκαναν να θεωρείται οι κλινικές μελέτες ωφέλιμοι για το καρδιαγγειακό ήταν μελέτες που τη συνέκριναν με ινσουλίνη ή με σουλφονιλουρίες. Και πολύ ορθά υπάρχει και ο αντίλογος που θα πει η μετφορμίνη βελτιώνει τα καρδιαγγειακά ή οι άλλες συγκρινόμενες θεραπείες αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Θα μας το έλυνε πολύ καλά αυτό, μια μεγάλη μελέτη καρδιαγγειακής ασφάλειας, όπως έχουμε δει, για τα φάρμακα των άλλων κατηγοριών, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonist. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη, πάρα πολύ λίγα δεδομένα από RCTs και επειδή δεν συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιριών για μια τέτοια μελέτη, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε και στο μέλλον τέτοια συμπεράσματα από τέτοιες μελέτες. Συμπερασματικά όμως με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι και η μετφορμίνη είναι ασφαλής για ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακή νόσο, μια και έχει σίγουρα ουδέτερη επίδραση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για όφελος. Απ' την άλλη μεριά, αν μεταπηδήσουμε από τις μελέτες σχετικά με καρδιαγγειακό όφελος στις μελέτες σχετικά με νεφρικό όφελος, θα δούμε ίσως και λίγα περισσότερα δεδομένα. Μελέτες in vitro, αλλά και μελέτες σε πειραματόζωα, έχουν αναγνωρίσει έτσι κάποια νεφρικά ωφέλη. Για παράδειγμα, θα μιλήσω για τη μείωση της αλβουμινουρίας, αλλά και για τη μείωση της γλυκοζοεξαρτώμενης απόπτωσης ανθρώπινων ποδοκυτάρων σε μοντέλα συγκεκριμένα διαβητικής νεφροπάθειας που έχουν παρατηρηθεί από τέτοιες μελέτες. Και εδώ όμως, κλινικές μελέτες στοιχειοποιημένες που να ψάχνουν νεφρικές εκβάσεις για τη μετφορμίνη, δεν έχουμε. Παραθέτω μια σχετικά πρόσφατη μελέτη δίπλα, η οποία ήθελε να δει τις μακροχρόνιες επιδράσεις της μετφορμίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική διαβητική νόσο. Αυτή παρακολούθησε πάνω από 10.000 ασθενείς για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μετφορμίνη μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και εξέλιξη σε τελικό στάδιο νεφρική νόσο, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν στάδιο νεφρικής νόσου 3β. Είναι μια μελέτη που δεν είναι τυχιοποιημένη, όμως ίσως μας δείχνει ότι θα μπορούσε η μετφορμίνη να έχει νεφρικά ωφέλη, επιβεβαιώνει μερικώς τα προηγούμενα δεδομένα. Και εδώ δεν έχουμε μελέτη νεφρικών εκβάσεων. Πιστεύω για τον ίδιο λόγο σας είπα που δεν έχουμε και μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων. Ψάχνοντας όμως έτσι στην
καταχώρηση των διαφόρων κλινικών μελετών, βρήκα μια μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και θέλει να ερευνήσει ακριβώς αυτό το πράγμα, αν δηλαδή η μετφορμίνη πιθανά έχει νευροπροστατευτικές ιδιότητες σε ασθενείς που έχουν νευρική νόσο σταδίου 2, 3α ή 3β και δεν έχουν σαχαρόδη διαβήτη. Είναι πολυκεντρική, είναι τυχεοποιημένη μελέτη και έχει σαν στόχο, όπως φαίνεται εδώ, αυτό το repurposing της μετφορμίνης, να δει δηλαδή αν ένα παλιό φάρμακο μπορεί να έχει ένα νέο σκοπό, μια νέα ένδειξη. Συμπερασματικά λοιπόν, υπάρχει δημοσιευμένος ο αλγόριθμος χορήγησης της μετφορμίνης και αν το eGFR είναι πάνω από το 30, τότε οι ασθενείς από την πρώτη γραμμή θεραπείας πρέπει να πάρουν μετφορμίνη. Γιατί? Γιατί είναι αποτελεσματική, γιατί είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες, έχει αποδεδειγμένη καρδιαγγειακή ασφάλεια, δεν έχει αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος, ούτε νεφρικό όφελος, αλλά γι' αυτά έχουμε μόνο ενδείξεις μέχρι σήμερα. Μετφορμίνη όμως έχασε έτσι την αποκλειστικότητα στο πρώτο βήμα και συγκεκριμένα σε αυτούς τους ασθενείς επίσης υπάρχει ως πρώτης γραμμής θεραπεία και η χορήγηση SGLT2 inhibitor. Γενικά σε μια φυσιολογική νευρική λειτουργία ξέρουμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα στη γλυκαιμική ρύθμιση και περιγράφεται μείωση της γλυκοζηλιωμένης από 0,5 έως 1,5% για παράδειγμα, ευεργετική επίδραση στο βάρος σώματος και ευεργετική επίδραση στο λιπηδεμικό προφίλ. Αυτά αφορούν όμως ασθενείς με φυσιολογική νευρική λειτουργία. Σε όλους τους ασθενείς υπάρχει ένα warning σχετικά με τον κίνδυνο γλυκαιμικής διαβητικής και τοξαίωσης. Αφορά αυτό τους ινσουλινοπενικούς ασθενείς όταν δεν λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη ταυτοχρόνως. Και υπάρχει και το warning για μυκητιασικές λοιμώξεις ουρογεννητικού συστήματος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, αν εμφανιστεί κάτι τέτοιο, δεν είναι αιτία διακοπής της θεραπείας με SGLT2 inhibitor, είναι απλά μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυξημένος κίνδυνος κατάγματος και αυξημένος κίνδυνος ακροτηριασμού κάτω άκρων είχε αναφερθεί από μελέτες μόνο για την καναλιπτοζίνη και όχι για τους άλλους εκπροσώπους της συγκεκριμένης κατηγορίας και στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν από πενταγενέστερες μελέτες τα αποτελέσματα αυτά. Είναι φάρμακα που δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες και κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι κατά την έναρξή τους αναμένουμε μια μικρή μείωση στο GFR κατά 3 με 5 μονάδες, ούτε και αυτό όμως, ακόμα και στους ασθενείς με χρόνιο νευρική νόσο, δεν αποτελεί αιτία διακοπής της θεραπείας. Εδώ όμως έχουμε έναν αστερίσκο, ότι η αποτελεσματικότητά του στη γλυκαιμική ρύθμιση μειώνεται όταν το GFR μειώνεται κάτω από 45. Άρα είναι φάρμακα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή θεραπεία για τους ασθενείς που έχουν GFR πάνω από 20, όχι μόνο εξαιτίας της γλυκαιμικής τους αποτελεσματικότητας, αλλά και προφανώς για σημαντικούς άλλους λόγους. Πρώτον, είναι φάρμακα που έχουν καρδιαγγειακή ασφάλεια αποδεδειγμένη. Όλοι οι εκπρόσωποι των SGLT2 inhibitors που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα έχουν αποδείξει σε μελέτες CVOT την καρδιαγγειακή τους ασφάλεια. Δεν τις αναλύω παραπάνω, οι περισσότερες είναι γνωστές. Και από υποαναλύσεις των μελετών αυτών είχαν προταθεί και πιθανά νεφρικά ωφέλη των φαρμάκων. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν μελέτες νεφρικών εκβάσεων και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν και τα αποτελέσματα της τελευταίας από αυτές τις μελέτες, της EMPA Kidney, και όλες έχουν δείξει λοιπόν νεφρικό όφελος από τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Συμπερασματικά λοιπόν, και πάλι να τρέχουμε σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες μας λένε ότι πρώτης γραμμής θεραπεία, αν το GFR είναι πάνω από 20, είναι να χρησιμοποιήσουμε και SGLT2 inhibitor. Γιατί είναι φάρμακα ασφαλή, γιατί είναι φάρμακα που έχουν νεφρικό όφελος αποδεδειγμένα, γιατί είναι ασφαλή και για το καρδιαγγειακό και έχουν και καρδιαγγειακό όφελος, γιατί σίγουρα δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες και η αποτελεσματικότητά τους στην αρχή είναι σημαντική. Μπορεί να μειώνεται όταν το GFR πέφτει κάτω από 45, όμως όλες οι υπόλοιπες παράμετροι που ανέφερα τις κάνουν να κερδίσουν έδαφος και να μην τις διακόπτουμε μέχρι αυτή τη τιμή του GFR. Υπάρχει πιθανότητα όμως να μην πετύχουμε τον γλυκαιμικό στόχο χρησιμοποιώντας μετφορμίνη και SGLT2 inhibitor ή να μην μπορούμε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα αυτά. Εδώ λοιπόν οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η θεραπεία με GLP-1 receptor agonist. Έναν αγωνιστή λοιπόν των υποδοχέων του GLP-1 που θα προκαλέσει τις αντιυπεργλυκαιμικές του δράσεις δρώντας τους υποδοχείς GLP-1 που υπάρχουν στον εγκέφαλο, στο στομάχι και στο πάνκρεας. Είναι ισχυρά αντιδιαβητικά φάρμακα.
η αποτελεσματικότητά του στη μείωση τη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη για κάποιου εκπρόσωπου, όπω φαίνεται εδώ στην εικόνα, είναι από 0,8 μέχρι 1,9%. Νομίζω όμω ότι στην κλινική πράξη έχουμε δει και ακόμη μεγαλύτερη μείωση τη γλυκοζηλωμένη και με τι μεγαλύτερε δόσει από αυτέ που σήμερα κυκλοφορούν, προφανώ μπορεί να αλλάξει τελείω το τοπίο στην γλυκαιμική απάντηση στα φάρμακα αυτά. Έχουν ευνοϊκή επίδραση στο βάρο, δεν προκαλούν υπογλυκαιμίε. Έχουν συσχετιστεί με αύξηση του κινδύνου παγκρεατίτιδας και αυτό προφανώς ισχύει για όλους τους ασθενείς, είτε έχουν χρόνια νεφρική νόσο είτε όχι. Αντεδείκνεται η χορήγησή τους σε άτομα που έχουν ατομικό οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκινώματος του θυροειδούς. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειές τους, που είναι από το γαστρεντερικό σύστημα, ναυτία, έμετη, διάρρεια, είναι ίσως πιο σημαντικές στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και πρέπει να είμαστε έτσι σε μια εγρήγορση να τις αναγνωρίσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε ίσως και πιο επιθετικά, γιατί μιλάμε για ασθενείς που αν εμφανιστούν με τα συμπτώματα αυτά, πιο εύκολα από τον υπόλοιπο πληθυσμό, μπορεί να φυδατωθούν, να επιδεινωθεί η νεφρική τους λειτουργία, να κάνουν μια οξία νεφρική νόσο σε έδαφος χρονίας, επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αλέρτα. Είναι φάρμακα λοιπόν που έχουν όλα αποδείξει καρδιαγγειακή ασφάλεια. Και διάφοροι εκπρόσωποι σε μελέτες ΣΥΒΟ το έχουν αποδείξει και σε κάποιες εκβάσεις, διαφορετικές ίσως για τον καθένα, και καρδιαγγειακό όφελος. Υπάρχουν πειραματικές μελέτες που έχουν δείξει ότι ενδεχομένως οι GLP-1 receptor agonists να έχουν ευεργετική επίδραση, όπως είπα, και στη διαβητική νεφρική νόσο. Είναι άλλοι μηχανισμοί δράσης, είναι μέσω της επίδρασής τους στον νεφρό που προκαλούν νατριούρηση και μέσω των ευεργετικών δράσεων με τη μείωση στο οξυδοτικό στρες και τη μείωση της χρόνιας συστηματικής φλεγμονής. Και εδώ, όπως υπήρχε για τους SGLT2 inhibitors, βλέπουμε ότι υποομάδες από τις μελέτες CIVOT που μελετήθηκαν ξεχωριστά όσον αφορά νεφρικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανώντας μόνο τον πληθυσμό αυτών των μελετών που είχε νεφρική νόσο, έδειξαν και εδώ ευνοϊκά αποτελέσματα, άρα και εδώ ευνοϊκές νεφρικές εκβάσεις, όχι όμως σαν πρωτογενή συμπεράσματα, κυρίως επειδή φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά μειώνουν την αλβουμινουρία. Συμπερασματικά λοιπόν, αν δεν τα καταφέρουμε με μετφορμίνη και SGLT2 inhibitor ή αν δεν μπορούμε να τα χορηγήσουμε, πρέπει το επόμενο βήμα μας να είναι η GLP-1 receptor agonist. Γιατί είναι αποτελεσματική, σίγουρα και βάσει του μηχανισμού δράσης δεν περιμένουμε αποτελεσματικότητα να ελαττωθεί όσο μειώνεται το GFR, γιατί έχουν ασφάλεια για το καρδιαγγειακό, έχουν αποδείξει καρδιαγγειακό όφελος, δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες, το νεφρικό όφελός τους είναι υπό διερεύνηση, σίγουρα όμως βελτιώνουν την αλβουμινουρία. Και όπως βλέπετε στον πίνακα, χορηγούνται με ασφάλεια στις συνήθεις δόσεις όταν το GFR είναι πάνω από 30. Στο SPC της δουλαγλουτίδης υπάρχει και η ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια αν το GFR είναι τουλάχιστον πάνω από 15. Εδώ σταματάνε οι συστάσεις για το τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αν δεν πετύχουμε το αποτέλεσμα, η επιλογή μετά είναι εξατομικευμένη. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αναφορά σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες φαρμάκων πολύ σύντομη. Η πρώτη είναι η DPP-4 και αυτό το επέλεξα στην αρχή γιατί νομίζω ότι όταν σκεφτούμε έναν ασθενή με σαχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσο, όλοι θα σκεφτούμε πόσο βολικό θα ήταν να λάβει αυτός ο ασθενής για παράδειγμα λιναγλυπτίνη που δεν χρειάζεται τροποποίηση βάσει νεφρικής κάθαρσης. Η DPP-4 λοιπόν είναι φάρμακα που προκαλούν μια μείωση της γλυκοζηλωμένης 0,5 έως 1,5%. Ίσως να μην είναι τόσο ισχυρή η αποτελεσματικότητά τους, σίγουρα όμως δεν είναι η ίδια για όλους τους εκπροσώπους. Πιο ισχυρή αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι από τη βιλταγλυπτίνη στη μείωση της γλυκόζης, που δεν έχει όμως μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας. Άρα, αν θέλαμε να επιλέξουμε ένα φάρμακο ασφαλές, θα πηγαίναμε στη σιταγλυπτίνη για πιο ισχυρή αποτελεσματικότητα. Σίγουρα δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες. Έχουν ευνοϊκή επίδραση στο βάρος. Ισχύουν οι αντενδείξεις για το ιστορικό παγκρεατίτιδας που ισχύουν και για τους GLP-1 receptor agonists και δεν μπορούμε να τα συγχορηγήσουμε. Άρα μιλάμε για τη χρήση τους μόνο σε ασθενείς που για κάποιο τρόπο δεν μπορούν να πάρουν ή δεν ανέχονται τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1. Δεν έχουμε δεδομένα για ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο και τα περισσότερα από αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζονται τροποποίηση της δόσης βάσει του GFR. Έχουν καρδιαγγειακή ασφάλεια. Οι 4 από τους 5 εκπροσώπους, οι υπόλοιποι έχουν μελέτες. Υπάρχει ένα warning για την αύξηση της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια από τη σαξαγλυπτίνη και την αλογλυπτίνη και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Ενώ όσον αφορά το ερώτημα αν έχουν νεφρικά ωφέλη, έχουν φανεί από μελέτες υπειραματόζωα και εδώ κάποιες πολλές νεφροπροστατευτικές δράσεις. Αυτό που έχει φανεί από κλινικές μελέτες είναι ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αλβουμινουρίας,
ότι μειώνουν τον κίνδυνο επιδείνωσης προϋπάρχουσας αλβουμινουρίας, άρα ότι ίσως να έχουν και εδώ ένα θετικό αντίκτυπο στην αλβουμινουρία, όπως και η GLP-1, αλλά όσον αφορά εξέλιξη για τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, θάνατο από νεφρική αιτία, θάνατο από οποιαδήποτε αιτία ή οξία νεφρική βλάβη, οι επιδράσεις είναι ουδέτερες. Φυσικά δεν είναι μελέτες νεφρικών εκβάσεων, δεν είναι μελέτες που σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν αυτό το ερώτημα. Άρα, αν θέλω να χορηγήσω DPP-4 σε έναν ασθενή με σαχαρό διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο, εγώ θα προτιμούσα να χορηγήσω σιταγλυπτίνη ή λιναγλυπτίνη, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο από πλευράς καρδιαγγειακής ασφάλειας και γιατί ξέρω ότι τα φάρμακα αυτά δεν θα αυξήσουν και τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια. Αν επιλέξω τη σιταγλυπτίνη, πρέπει να έχω στο νου μου την τροποποίηση της δόσης βάσει GFR. Υπάρχουν και οι σουλφονιλουρίες και μια ειδική αναφορά με μία μόνο διαφάνεια σε αυτές, γιατί ξέρουμε ότι έχουν ισχυρό υπογλυκαιμικό αποτέλεσμα, άρα ίσως ήταν έτσι tempting να τις χρησιμοποιήσουμε σε ασθενείς που δεν πετυχαίνουμε το γλυκαιμικό στόχο που θέλουμε. Εδώ το σημαντικό πρόβλημα είναι προφανώς ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας και συγκεκριμένα για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, πολύ μεγαλύτερος, πολλαπλάσιος ίσως σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπογλυκαιμίες είναι πιο πιθανό να συμβούν και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια δράσης της σουλφονιλουρίας και εφόσον αυτή εμφανίζει ενεργούς επίσης μεταβολίτες, αν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε κάποια σουλφονιλουρία, θα επιλέγαμε μάλλον την γλυκλαζίδη που έχει μικρή διάρκεια δράσης ανενεργούς μεταβολίτες. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε όταν το GFR είναι κάτω από 30 τις σουλφονιλουρίες και προφανώς δεν συστήνεται η συγχορήγησή τους με ινσουλίνη, όπως ακριβώς ισχύει και στο γενικό πληθυσμό. Και τελευταία άφησα την ινσουλίνη. Γιατί την άφησα τελευταία? Γιατί συνήθως είναι και η τελευταία θεραπευτική μας επιλογή. Όμως πολλές φορές είναι απαραίτητη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Και είναι τόσο χρήσιμη γιατί η αποτελεσματικότητά της είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει τιμή γλυκόζης που δεν μπορεί να διορθωθεί με τη χρήση της ινσουλίνης. Και εδώ το πρόβλημα όμως είναι ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας και δυστυχώς είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι αν παρόλες τις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές δεν επιτυχάνουμε το γλυκαιμικό στόχο, τότε θα ξεκινήσουμε με βασική ινσουλίνη, άρα μία ένεση τη μέρα, σε δόση 0,1 με 0,2 μονάδες ανά κιλόβαρο σώματος, αν το GFR είναι πάνω από 50. Αυτή τη δόση θα τη μειώσουμε κατά 25% αν το GFR είναι χαμηλότερο από 50 μέχρι 10 και κατά 50% αν το GFR είναι κάτω από 10. Προφανώς θέλει μια προσοχή στις νεότερες ινσουλίνες με μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, γιατί και εδώ όσο αυξάνεται η διάρκεια δράσης, συσσωρεύεται η ινσουλίνη και είναι μεγαλύτερος και ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι το συμπέρασμά μου είναι προφανώς ότι υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες αν τις ακολουθήσουμε δεν θα πέσουμε έξω, αλλά είναι τόσο, ας το πω, πολύπλευρη προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε πολλές ειδικότητες, στους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στους νεφρολόγους, στους ενδοκρινολόγους ή τους παθολόγους διαβητολόγους και στους καρδιολόγους. Αυτό απαιτεί κυρίαρχα εκπαίδευση από εμάς και νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός για όλα αυτά τα σεμινάρια σαν το σημερινό που παρακολουθούμε, για να θέσουμε έτσι λίγο στο επίκεντρο και τα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα που μας απασχολούν πολύ και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον και νομίζω ότι έτσι κάπως το είχαμε προβλέψει αυτό και το τμήμα στο οποίο, στην κλινική στην οποία δουλεύω, έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που έχει βάλει ακριβώς αυτό στο επίκεντρο, την καρδιονεφρομεταβολική ιατρική. Με στόχο να μπορούμε να λειτουργούμε έτσι αξιόλογα και με ασφάλεια αλλά και με επίγνωση του τι κάνουμε, εξωτερικά ιατρία που θα προσεγγίσουν περισσότερο ολιστικά και εξατομικευμένα τους ασθενείς αυτούς. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και τα έχουμε καταφέρει ένα τέτοιο εξωτερικό ιατρείο που το ονομάζουμε Ιατρείο Ελέγχου Παραγόντων Καρδιομεταβολικού Κινδύνου και συνεργαζόμαστε καλά στο ΑΧΕΠΑ με τους νεφρολόγους και τους καρδιολόγους. Σας ευχαριστώ πολύ.